να πάμε στον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, τον κύριο Λέκα, ο οποίος γνωρίζει την περιοχή όσο κανένας άλλος, έχει παρατηρεί και καταγράφει το φαινόμενο εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε 10 λεπτά θα βρίσκεται στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Κύριε Λέκα, καλημέρα σας. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Και να που ήρθε ο μεγάλος σεισμός. 3 μήνες τώρα η περιοχή είχε μια έντονη σεισμική δραστηριότητα. Μιλάμε για μια σεισμική δόνηση 6 Ρίχτερ. Θέλω καταρχήν την πρώτη σας εκτίμηση, να υποθέσω ότι είναι ο κύριος σεισμός, αλλά και για τη μετασεισμική δραστηριότητα που υπάρχει. Κοιτάξτε, πρέπει να περιμένουμε κάποιες ώρες ακόμα για να έχουμε, άποψη επ' αυτού. Δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με μια πολύ δύσκολη ακουρουθία που εξελίχθηκε τους τελευταίους 4 μήνες στην περιοχή και πάντα πρέπει να μιλάμε με επιφύλαξη. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο ερώτημα είναι ότι έχουμε αρκετά καλή μετασεισμική ακουρουθία. Πραγματικά έχουμε έντονους μετασεισμούς 4,2, 4,7. Υπάρχει περίπτωση να δούμε και μετασεισμικές δονήσεις άνω των 5 Ρίχτερ, κύριε Λέκα? Άνω των 5 Ρίχτερ μέχρι 5,5 είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Άρα πρέπει να κάνουμε ξανά έκκληση. Τα ευάλωτα κτίρια με 5,5 Ρίχτερ θα μπορούσαν να γίνουν κτίρια που θα προκαλέσουν πρόβλημα σε ανθρώπους που μπορεί να είναι είτε μέσα είτε κοντά. Δεν σας ακούω πολύ καλά γιατί είμαι στο ελικόπτερο. Απλά και μόνο εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε είναι να αποφεύγουμε τα κτίρια, τα παλιά κτίρια. Μάλιστα. Να αποφεύγουμε τα παλιά κτίρια, αντιλαμβανόμαστε τις συνθήκες, θα τα ξαναπούμε κύριε. Και να αποφεύγουμε και να διαμένουμε μέσα σε παλιά κτίρια, αλλά και να διερχόμαστε από κτίρια. Εσείς έχετε πληροφόρηση για το αν υπάρχουν άλλα σημεία, μιλώντας με ανθρώπους της περιοχής που να υπάρχουν εγκλωβισμένοι? Δεν σας ακούω όμως. Καταλαβαίνω τις συνθήκες, κατευθύνεστε προς το Αρκαλοχώρι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λέκα, σίγουρα στη διάρκεια της ημέρας και θα τα ξαναπούμε. Βλέπουμε εικόνα όπως την κατέγραψαν οι συνάδελφοι πριν από λίγη ώρα στην περιοχή και βεβαίως εικόνες από τη στιγμή του σεισμού. Μερικά λεπτά μετά τις 9 ακούσαμε τον κύριο Λέκα να λέει ότι δεν αποκλείεται να δούμε και μία μετασεισμική δόνηση κοντά στα 5,5 Ρίχτερ. Και σε πολύ λίγο θα δούμε και άλλες εικόνες από εσωτερικούς χώρους όπως αυτοί έχουν καταγραφεί είτε από κλειστό κύκλο.